Για προβοκάτσια κατηγορούν την Ελλάδα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση λόγω τη απόφαση των περιφερειακών ενωτήτων Ροδόπη και Ξάνθη για αναστολή λειτουργία σε νέα μειονοτικών σχολείων. Η Ελλάδα προχώρησε σε αντιδραστικό βήμα κατά των τουρκικών σχολείων στη Δυτική Θράκη, που είναι κατοχυρωμένα με τη συνθήκη τη Λοζάνη. Η διοίκηση τη Αθήνα αποφάσισε να κλείσει 7 τουρκικά μειονοτικά δημοτικά σχολεία στη Ροδόπη και 2 στην Ξάνθη, γράφει η εφημερίδα Τουρκία, υποστηρίζοντα πω η χώρα μα κάνει ένα βήμα κλιμάκωση τη ένταση απέναντι στην Τουρκία. Τα σχολεία που αναστέλνουν τη λειτουργία του, απουσία μαθητών, είναι των χωριών Αμάραντα, Άμφια, Δαρμένη, Κάτο Κάρδαμο, Πόρπη, Σάλπη και Στυλάριο στη Ροδόπη, καθώ και η Εώρα και ο παλιό ζυγό στη Ξάνθη. Βέβαια, τα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση δεν αναφέρουν όλη την αλήθεια, αφού δεν κλείνουν μόνο 9 μειονωτικά σχολεία, αλλά και 11, 7 στη Ροδόπη και 4 στη Ξάνθη, τα οποία δεν είναι μειονωτικά. Κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, όπου δεν πληρείται η προπόθεση αριθμού των μαθητών και η εκπαίδευση γίνεται σε γειτονικά σχολεία με δωρεάν μετακίνηση των παιδιών. Η Ελλάδα υπέγραψε μια απόφαση που θα προκαλέσει αντιδράσεις. ισχυριζόμενη ότι ο αριθμός των μαθητών στη Δυτική Θράκη ήταν ανεπαρκής, αποφάσισε να κλείσει εννέα μειωνοτικά σχολεία, γράφει το δίκτυο TGRT, σημειώνοντας πως ο αριθμός των μειωνοτικών σχολείων που λειτουργούν στη Δυτική Θράκη μειώθηκε στα 90. Το δίκτυο 24TV παρουσίασε εκτενέστατα το θέμα, σχολιάζοντας πως η Ελλάδα συνεχίζει τα βήματα που προκαλούν αντιδράσεις κατά της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, αποφάσισε να κλείσει άλλα εννέα μειονοτικά σχολεία. Ακόμη η εφημερίδα Aidin League σχολιάζει, σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, 7 τουρκικά μειονοτικά δημοτικά σχολεία στη Ροδόπη και δύο τουρκικά μειονοτικά δημοτικά σχολεία στη Ξάνθη θα κλείσουν. Με τίτλο σκανδαλώδης απόφαση από την Ελλάδα, το κλείσιμο των σχολείων προκαλεί αντιδράσεις, έρχεται η εφημερίδα ΑΞΑΜ. Και αναφέρεται στο θέμα προβάλλοντα ανακοινώσει τουρκόφρονων φορέων τη μειονότητα. Με γραπτή δήλωση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου τη Τουρκική Μειονότητα Δυτική Τράκη, καταδικάστηκε το Ελληνικό Υπουργείο Παιδεία, το οποίο αποφάσισε να κλείσει άλλα εννέα μειονοτικά σχολεία, αναφέρει το δημοσίευμα. Συνεχίζοντα, το Κόμμα Ειρήνη για την Ισότητα Φιλία, ΝΤΕΠ, ανέφερε επίση ανακοίνωσή του Η αντιμετώπιση μια τέτοια απόφαση μετά τι απειλητικέ δηλώσει και συμπεριφορέ προ τη μουσουλμανική τουρκική μειονότητα τη Δυτική Τράκη στι πρόσφατε εκλογέ απογοητεύει για άλλη μία φορά τη μειονότητα. nota di